Το ουσιαστικό είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Σκάλος πριν. Εντός 9 ημερών αποφασίστηκε, εφόσον ισχύει, γιατί ακόμη έχουμε διαρροή της διάσκεψης, η συγκεκριμένη απόφαση. Να σας πω, επειδή συμμετείχα στο δικαστήριο, δικάσαμε στις 26 του μηνός, 31 του μηνός κατατέθηκαν τα υπομνήματα από 15 δικηγόρους. Μιλάμε για έναν όγκο υπομνημάτων κάποιων δεκάδων, να μην πω εκατοντάδων, όχι δεκάδων, με συγχωρείτε, εκατοντάδων σελίδων. Δεν ξέρω πραγματικά πότε πρόλαβαν να μελετηθούν αυτά τα έγγραφα, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχαν μέσα μόνο νομικά επιχειρήματα, τα οποία ήθελαν ιδιαίτερη μελέτη. Λοιπόν, και εντός 9 ημερών. Πόσες σελίδες ήταν όλος τώρα ο φάκελος, οι προτάσεις, οι θέσεις, κυρία Νούκα, χιλιάδες, εκατοντάδες, πόσες? Ήταν πάρα πολλές, ναι. Και σκεφτείτε τώρα, μιλάμε για σελίδες που καθηγητών πανεπιστημίου, πέρα από εμάς τους δικηγόρους, και από την πλευρά των δανειοληπτών και από την πλευρά των τόσων τραπεζών, των funds υπήρχαν και καθηγητές πανεπιστημίου. Υπομνήματα, τα οποία πότε διαβάστηκαν πραγματικά δεν ξέρω. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα να έρθουμε στη χθεσινή διάσκεψη και εφόσον ισχύει το αποτέλεσμα αυτό που διέρευσε, καταρχήν έχει καταληθεί η αρχή της μυστικότητας των διασκέψεων, άλλο μεγάλο, τεράστιο ζήτημα, τεράστιο θεσμικό ζήτημα, πώς γίνεται να διαραίουν μόνο οι αποφάσεις που είναι κατά των πολιτών, αυτό μεγάλη περιέργεια μου έχει κάνει σε αυτή τη χώρα. Και από εκεί και πέρα έχουμε αυτό με τους δανειολήπτες σήμερα να είναι παγωμένοι, διότι αυτή η απόφαση ένα και μόνο σημαίνει. Οι δανειολήπτες έχασαν ένα όπλο πολύ σοβαρό που είχαν για να πάρουν τη διαπραγματευτική ισχύ και να κάνουν επιτέλους μία ρύθμιση στα μέτρα τους. Δεν είχαν Αυτό κανένα είναι άλλο, η κυρία συνέχεια. Νούκα. Δεν είχαν κανένα άλλο όπλο πια. Δεν υπάρχει καμία προστασία. Μόνο αυτό έμενε. Μόνο το μοναδικό όπλο που είχε ο δανειολήπτης ήταν, αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσεως και θα σας πω και κάτι σοκαριστικό που συνέβη σήμερα. Ήταν, μόλις καταφέρναμε μέσω δικαστικής απόφασης να μπλοκάρουμε έναν πλησιασμό, Ναι. μετά από λίγες ημέρες υπήρχε μια σοβαρή διαπραγμάτευση. Επί ίσης όρης, δεν συζητάμε κάτι τώρα το εντυπωσιακό, και πραγματικά, πραγματικά γινόταν ρυθμίσεις, γιατί ξέραν ότι έχασαν το όπλο να κάνουν το Έχασαν αυτό.